Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Νίκο Νουρή. Καλό μεσημέρι, Υπουργέ. Καλό μεσημέρι, κύριε Σάβα. Καιρό να τα πούμε, έστω και από Skype. Σιγά-σιγά να ερχόμαστε στο στούντιο, να είναι πιο διαδραστικό, Υπουργέ. Θέλω να κάνω αρχή με κάτι έτσι, που το ήταν απέτηση και των πολιτών. Είχατε εξαγγείλει αυτό το επίδομα στήριξη ορεινών κοινοτήτων. Ακούω και τον πρόεδρο που έδωσε έτσι μια υπόσχεση. Είναι λίγο αδικία, Υπουργέ, αυτό με το υψόμετρο. Θα το δείτε στο επόμενο πρόγραμμα. Μετράνε την πλατεία και έχει ένα σπίτι που δικαιούται, και ένα άλλο που δεν δικαιούται. Δίπλα-δίπλα δηλαδή. Κυρία Σάβα, όταν έχεις μετρήσιμα κριτήρια, πάντοτε θα υπάρχει διαχωριστική γραμμή. Εάν το υψόμετρο θα καθοριστεί στα 600 μέτρα, κάποιος θα είναι στα 610 ή στα 590 και θα αισθάνεται ανάλογα ότι αδικείται. Σας βεβαιώ ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα της ορεινές μας περιοχές, τις οποίες θέλουμε να στηρίξουμε και θα τις στηρίξουμε και θα το δείτε στις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες που θα εξαγγείλουμε τα αναθεωρημένα κριτήρια για το στεγαστικό σχέδιο. Και αυτά τα στεγαστικά νέα κριτήρια είναι απότοκο της μελέτης και αφού αφουγκραστήκαμε τα θέλω και των κοινοτικών αρχών αλλά και των ιδίων των πολιτών. Άλλωστε το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή όταν εξαγγέλαμε την 1η του Μάρτου του 2021 το στεγαστικό ότι με τη λήξη της χρονιάς θα γινόταν μια αξιολόγηση. Η αξιολόγηση έδειξε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, ότι ενώ υπάρχει αρθρώα κατάθεση αιτήσεων για τις ακριτικές περιοχές, για τις ορεινές περιοχές, παρά το γεγονός ότι είναι και κρίνονται ως εξαιρετικά γενναιόδωρα τα σχέδια, εντούτοις υπήρχε ένα θέμα. Το θέμα δεν έχει λοιπόν να κάνει ούτε με τις πλατείες, ούτε με το υψόμετρο του συγκεκριμένου αριθμού. Το πρόβλημα, κυρία Σάβα, έχει να κάνει με την έλλειψη υποδομών, που αποστερεί το δικαίωμα, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, να επιλέξουν τις ορεινές περιοχές για την διαμονή τους. Και είναι ένα από τα θέματα με το οποίο, πέραν της αναθεώρησης των κριτηρίων, θα καταπιαστούμε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Έχουμε ήδη ξεκινήσει να ασχολούμαστε, παρά το γεγονός ότι είναι εμπλεκόμενα και πολλά άλλα υπουργεία στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Άρα, αν θέλουμε να επιστρέψει, που θέλουμε εμείς τουλάχιστον σαν κυβέρνηση, το έχουμε δείξει έμπρακτα, να αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα την αστυφιλία, πρέπει να βελτιώσουμε πρόσθετα και τις υποδομές στα ορεινά μας. Μάλιστα. Τώρα, είναι και σχετική η μεταρρύθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης με πολλά από αυτά τα ζητήματα, Υπουργέ. Δεν ξέρω αν είστε ενήμερος, αν είναι κάποιος εκεί του Υπουργείου υποβοηθητικά στη συζήτηση των τροπολογιών τώρα μεταξύ των βουλευτών. Είναι από τις 10 το πρωί που προσπαθούν να φέρουν έτσι σε ένα αποτέλεσμα που να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στην πλειοψηφία τα 3 νομοσχέδια. Κύριε Υπουργέ, είναι 3-4 μεγάλα αγκάθια μέχρι και σήμερα. Από την αρχή βεβαίως ήταν αυτό και πάει μέχρι σήμερα. Ξέρετε πάνω κάτω ποιες είναι οι τροπολογίες, τι επιχειρούν. Από εσάς θέλουμε να μας πείτε κάτι. Δεν είναι ότι ψηφίσουν, αντιλαμβάνομαι. Έχει και το Υπουργείο κάποιες κόκκινες γραμμές. Ποιες είναι αυτές που, αν θέλετε, θα γίνει η αναπομπή, η αναφορά των νόμων από το δικό σας Υπουργείο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι συζήτησης ούτε ως πολιτική θέση θέματα αναπομπής ή αναφοράς. Ναι. Αυτά θα πρέπει να είναι εξόφθαλμα παρανομίες οι οποίες απέφχομαι να γίνουν. Ναι. Εκείνο όμως το οποίο έχουμε ξεκάθαρη θέση και δεν είναι ούτε κόκκινες ούτε πράσινες γραμμές, είναι μέσα στα πλαίσια της συνεννόησης και της συνενετικής προσπάθειας που έγινε αυτούς τους τελευταίους 4 μήνες με τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η ίδια ακριβώς διάθεση θα πρετανεύσει και στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής, για να έχουμε αυτό που όλοι προσδοκούμε, μια βιώσιμη αυτοδιοίκηση. Αυτό που πρέπει για μας πάση θυσία να αποφευθεί σε αυτό το στάδιο είναι η υλοποίηση ενδεχόμενα τεκμηρίων των εισηγήσεων της τελευταίας στιγμής, όπως πολλές φορές το έχουμε δει να συμβαίνει στο Κοινοβούλιο, οι οποίες ενδεχόμενα, για να γίνω και πιο συγκεκριμένος, για χάρη πρόσκαιρων κομματικών επιδιώξεων, να χαλάσουν την αρχιτεκτονική της μεταρρύθμισης. Ναι. Και η αρχιτεκτονική της μεταρρύθμισης εστιάζεται και έχει δομηθεί σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν η προσδοκία της κυβέρνησης και όλες μας ακριβώς οι προσπάθειες για να καταλήξουμε σε αυτό που θέλουμε να καταλήξουμε εστιάζονται ακριβώς σε αυτό το θέμα. Θέλουμε σχήματα που θα μπορέσουν να σταθούν στον χρόνο, δήμους που να μην είναι προβληματικοί, που να έχουν αναπτυξιακές δυνατότητες
ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε αυτό που όλοι θέλουμε. Ναι, γι' αυτό λέω, Υπουργέ, αν για παράδειγμα ψηφιστούν έτσι όπως τα έχετε και εσείς σχεδιάσει, δομημένα κλπ. Και προκύψει, συμφωνούν σε όλα και έχουν και ένα πρόσθετο Δήμο, ξέρω εγώ, αυτός που τώρα τελευταία ακούγεται, ο Δήμος ΑΚΑΜ. Θα υπάρξει πρόβλημα από πλευράς του Υπουργείου? Ακούστε, θα σας απαντήσω για το συγκεκριμένο που μου λέτε. Ναι. Το τι θα γίνει και πώς θα το διαχειριστούμε, επιτρέψτε μου να το αφήσω σε μεταγενέστερο στάδιο. Όμως, απαντώ ευθέως το ερώτημά σας. Πώς είναι δυνατόν αυτή την ώρα να τίθεται το τελευταίο δευτερόλεπτο πριν από την ψήφιση μια τέτοια εισήγηση, η οποία δεν έχει μετρηθεί, δεν έχει μελετηθεί τεχνοκρατικά. Ναι. Επομένως, την χαρακτηρίζω ατεκμηρίωτη αυτή την ώρα, γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να τεκμηριωθεί. Όμως, υπάρχει και ένα πρόσθετο πρόβλημα με την συγκεκριμένη εισήγηση. Το πρόβλημα της νομιμότητας, αν θέλετε. Και τι εννοώ? Σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες ουσιαστικά, θα εξαγγείλουμε το νέο τοπικό σχέδιο ΑΚΑΜΑ, το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια συζητείται για να καταλήξουμε. Συμπεριλαμβάνει το συγκεκριμένο σχέδιο τις 8 κοινότητες του ΑΚΑΜΑ. Αυτές λοιπόν θα διέπονται από ένα νόμο του κράτους. Ναι. Το τοπικό σχέδιο είναι νόμος του κράτους. Την ίδια ώρα με την πρόταση που κατέθηκε από τους οικολόγους, αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται εισήγηση να συνενωθούν οι κοινότητες του ΑΚΑΜΑ με την ΠΕΙΑ, η οποία θα διέπεται από ένα άλλο νόμο. Ναι. Ένα άλλο τοπικό σχέδιο. Ως εκ τούτου αμέσως υπάρχει μια συμφωνία. Κάτι αυτό, Υπουργέ, το έθεσα έτσι. Εδώ σε αυτόν τον Δήμο είναι και ο Δήμος Αθαλάσσας, ξέρω εγώ, που συζητείτε. Τι είναι αυτό που διαταράσσει τη φιλοσοφία και δεν μπορεί να γίνει την στάτη, ας πούμε, πολλά πράγματα. Αποδεχτό. Πολλά πράγματα. Ναι. Πολλά πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι... τώρα έχω αναφέρει και έχω απαντήσει ουσιαστικά και την θέση μας για την συγκεκριμένη πρόταση την οποία έχετε πει. Και το άλλο είναι την αίρεση, κύριε Υπουργέ, αυτό με τα δημοψηφίσματα δεν θα είναι... Ένα λεπτό, απλώς να κλείσουμε το ένα κεφάλαιο και να σας απαντήσω και αυτό. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να αποφύγουμε ως κυβέρνηση είναι αυτά που είπα στην αρχή ως τοποθέτηση, ότι δεν θα πρέπει και θα πρέπει να αποφευθούν οι ατεκμηρίωτες εισηγήσεις της τελευταίας στιγμής για χάρη κάποιων συγκεκριμένων διεκδικήσεων που μπορεί να έχουν τα κόμματα, που θεωρώ ότι θα μπορούν να χαλάσουν την αρχιτεκτονική της μεταρρύθμισης. Πάω τώρα στο θέμα των δημοψηφισμάτων. Το θέμα των δημοψηφισμάτων είναι πολύ συζητημένο. Εγώ σέβομαι τις απόψεις των κομμάτων, όπως και αναμένω από τα κόμματα να σεβαστούν και τη θέση της κυβέρνησης, αλλά και την θέση της νομικής υπηρεσίας του κράτους. Εδώ, στο θέμα των δημοψηφισμάτων, που πάει πίσω αρκετά, να σας θυμίσω ότι επειδή ακριβώς σεβόμαστε απόλυτα το αναφέρετο δικαίωμα των πολιτών να εκφράζονται, ιδιαίτερα για ένα τόσο σημαντικό θέμα, φέραμε ως κυβέρνηση πρόταση για ένα παγκύπριο δημοψήφισμα, το οποίο εισηγηθήκαμε να γίνει ταυτόχρονα με τις βουλευτικές εκλογές και απερίφθη από την Βουλή. Τότε, εάν γινόταν ένα τέτοιο δημοψήφισμα, έναντι μάλιστα της πρότασης της κυβέρνησης, θα ξέραμε εάν προκρίνεται η πρόταση της κυβέρνησης. Εάν καταψηφιζόταν, τότε η κυβέρνηση όφιλε σε εκείνο το χρόνο να αλλάξει την θέση της επί της συγκεκριμένης πρότασης. Αυτό δεν έγινε. Σήμερα συζητείται η έννοια των τοπικών δημοψηφισμάτων από κάποια κοινοβουλευτικά κόμματα. Και εδώ μπαίνουν δύο συγκεκριμένα θέματα, τα οποία ενέχουν και χαρακτήρα αντισυνταγματικότητας. Πρώτον, η θέση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, που υπέδειξε ότι δεν υπάρχει νομοθεσία που να προνοεί τοπικά δημοψηφίσματα. Άρα εδώ υπάρχει θέμα αντισυνταγματικότητας. Δεύτερο θέμα. Υπάρχει το οξύμορο. Δηλαδή, θα ψηφίσουν σήμερα η Βουλή ή στις 24 Φεβρουαρίου τα νομοθετήματα της αυτοδιοίκησης και δύο χρόνια μετά, τον Δεκέμβριο του 2023, όπως λέγεται, θα φέρουν ενώπιον των πολιτών δημοψηφίσματα για να αποφασίσουν εάν η νομοθεσία που ψηφίστηκε δύο χρόνια πριν και εάν όλες εκείνες οι διεργασίες που έχουν γίνει στο μεσοδιάστημα τις θέλουν ή δεν τις θέλουν. Θεωρούμε ότι αυτό είναι λάθος και θεσμικά. Επομένως, η θέση μας είναι ξεκάθαρη για το θέμα των δημοψηφισμάτων. Και βεβαίως, εάν. Είστε αισιοδόξιος όμως, κύριε Υπουργέ, 24 του Φεβράρι, ότι κάτι θα γίνει, ή θα είναι μια τρύπα στον ουρανό, δεν συμφωνούν, θα ψηφίσουν, Είμαι ρεαλιστής, κυρία Σάβα, και το λέω για τον εξής πολύ απλό λόγο. Συναποφασίσαμε, και επειδή έχω μεγάλο σεβασμό στον κοινοβουλευτισμό και η συνεργασία που είχαμε όλα αυτούς τους μήνες με τα κοινοβουλευτικά κόμματα ήταν κάτι περισσότερο από άριστη, άλλο αν έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις σε κάποια θέματα. Δεσμευτήκαμε, να σας θυμίσω, και η κυβέρνηση και τα κοινοβουλευτικά κόμματα απέναντι στους πολίτες για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Την μετάθεση των εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Δεσμευτήκαμε ότι μετατίθενται οι εκλογές για να κάνουμε πράξη τη μεταρρύθμιση. Άρα απαντώ στο θέμα αν είμαι ή όχι αισιόδοξος, ότι από την ώρα που είμαστε και τα δύο μέρη δεσμευμένα απέναντι στους πολίτες, οφείλουμε να τηρήσουμε τη δέσμευσή μας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εάν δεν την τηρήσουμε, οφείλουμε να προκηρύξουμε άμεσα εκλογές. Ναι, διότι ήταν προς το τέλος και ξαφνικά προέκυψαν 85 τόσες τροπολογίες. Γι' αυτό το λέω, κύριε Υπουργέ. Αλλά λέτε, αν δεν επιτευχθεί έτσι ένα αίσιο τέλος, πάμε σε εκλογές. Δεν μπορεί να δεν συνεχίσουμε. Νομίζω ότι θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι απέναντι στους πολίτες, και δόξα τω Θεώ έχει αμφισβητηθεί η αξιοπιστία των πολιτικών πάρα πολλές φορές όλο αυτό το διάστημα. Νομίζω ότι αν θέλουμε να είμαστε, επαναλαμβάνω, αξιόπιστοι, θα πάμε. Αλλά επαναλαμβάνω ότι σέβομαι και την κρίση των κοινοβουλευτικών, αλλά κυρίως το γεγονός ότι όλοι είμαστε στοχοπροσιλωμένοι στην ίδια κατεύθυνση. Έχουμε διαφορές, ναι, έχουμε διαφορές. Ελπίζω ότι θα πριτανεύσει το συνενετικό κλίμα και θα πάμε σε ένα μοντέλο αυτοδιοικητικό, το οποίο δεν θα μας αποστερήσει μεταξύ άλλων και την δυνατότητα εκταμείευσης των σημαντικότατων κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο πώς και πώς οι Ευρωπαίοι αναμένουν να αιτιολογήσουμε την απόφαση της Βουλής. Και επειδή το είχα ρωτήσει αρμοδίως, κύριε Νουρή, αυτό το θέμα με την εκταμείευση μετά από μεταρρύθμιση, δεν είναι αλλάζουμε ένα κόμμα κλπ. Θέλουν επί της ουσίας να δείξουμε ότι μεταρρυθμίζεται κάτι. Δεν είναι απλά λέμε ότι μεταρρυθμίσαμε και αλλάζουμε, κάνουμε τους δήμους από τόσους. Δύο-τρεις λιγότερους δηλαδή, θέλουν ουσιαστικά και όχι μόνο, κυρία Σάβα, είσαστε απόλυτα σωστοί στην τοποθέτησή σας. Να σας πω ότι έχω ήδη πάρει πρόσκληση από την Ευρωπαϊκή, από το Συμβούλιο Περιφερειών, να παρουσιαστώ στο Στρασβούργο τον Μάρτιο για να αιτιολογήσω την όποια απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτως ώστε να κριθεί εάν συνάδει με αυτά που έχουν συμφωνηθεί στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης. Επομένως, έχετε δίκιο ότι δεν μιλούμε για μια επιφανειακή τοποθέτηση, αλλά μια τοποθέτηση σε βάθος. Λοιπόν, κοιτάξτε να δούμε.